Ο παππούς της 12χρονης από τη Μάνη αρνείται ότι την είχε κακοποιήσει. Τη δική της άποψη για την υπόθεση έδωσε μιλώντας τη Χρύσα Φόσκολου, η κόρη του ιερέα. Θλίψη και οργή προκαλούν τα όσα καταθέτει το 12χρονο κοριτσάκι από την Μάνη που αποκαλούσε τον ιερέα μπαμπά. Μερικές φορές η μαμά με άφηνε και στο σπίτι του παππού. Μερικές φορές ο παππούς μου έκανε αυτά που μου είχε κάνει ο μπαμπάς. Αυτά τα είπα στη γιαγιά, στη μαμά και στη θεία μου. Μπαλάκι ευθύνες για την 12χρονη που καταγγέλει ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 57χρονο ιερέα που συγκατοικούσε με τη μητέρα της, αλλά και από τον βιολογικό της παππού με τις λεπτομέρειες που έρχονται στο φως να προκαλούν ανατριχύλα. Ο ιερέας μέσα από την φυλακή συντετριμένος δηλώνει στον Αντένα. Ήμουν σίγουρος για την αθωότητά μου. Εμφανίστηκα στις αρχές όχι με στοιχεία να αποδείξω κάτι, αλλά μόνο για να πω την αλήθεια. Είναι ανεξήγητο αυτό που έχει συμβεί. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι βαρύτατο το στίγμα, ακόμη και αν αθωωθώ. Η κόρη του 57χρονου κληρικού, σοκαρισμένη, σπάει για πρώτη φορά την σιωπή της για τα μαρτύρια που, όπως δηλώνει, περνάει η οικογένειά της. Εμένα μου είχε εκμυστηρευτεί το παιδί. Το είχε πειράξει ο παππούς. Λέω τι εννοεί, και μου έδειχνε τα χέρια της στην ουσία ότι τη χάιδευε στη μέση και στους τοίχους. Και αυτό που μου είπε η μητέρα είναι ότι μην δίνετε βάση σε αυτά που λέει η μικρή. Εμείς οι ίδιοι δώσαμε το παιδάκι στο χαμόγελο του παιδιού. Η κατάστασή του είναι ήρεμη και αντιλαμβάνεται πλήρως ότι πρέπει να περάσει και αυτή η δοκιμασία ψυχική δική του, αλλά και η διαδικασία της κυρίας ανακρίσεως, ώστε να μπορέσει να αποδείξει όλους τους ισχυρισμούς που θα το χρησιμεύσουν για την απόδειξη αθωότητάς του. Ο ιερέας δηλώνει πως φιλοξενούσε το κορίτσι και τη μητέρα του από αγάπη και συμπόνια. Δεν έχω αγγίξει ποτέ το παιδί. Λυπάμαι για αυτά που ακούγονται. Τους έβαλα στο σπίτι μου με αγάπη. Τους αγόρασα ρούχα, παπούτσια και πάντα όλα παρουσία της κόρης μου. Ο παππούς ξεσπάσε δάκρυα μπροστά στην κάμερα του Αντένα λέγοντας πως δεν έχει αγγίξει ποτέ το κορίτσι. Τι μικρό. Βάκα. Αυτό είναι το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας που καταγράφει καρέ-καρέ τους επιτίδιους που βανδάλισαν τα ξημερώματα των Ιερών Ναών της Αγίας Παρασκευής και των Ιερών Ναών της Αγίας Φωτεινής στη Νέα Σμύρνη. Με συνθήματα «Φωτιά στα ράσα σου» και «Παπάδες οι χαμένοι βιαστές» κατάφεραν να αμαυρώσουν τον ιερό χώρο. Είναι κάτι που πραγματικά προκαλεί θλίψη, διότι ένα μεμονωμένο γεγονός και ένα περιστατικό σε καμία περίπτωση, όσο κατακριτέο και αν είναι, δεν μπορεί να δικαιολογεί αυτή την πράξη. Το υλικό έχει δοθεί στις αρχές για να εντοπιστούν οι δράστες.